γυρίσουμε. Θα λιώσουμε. Η ώρα είναι 10 και 20. Λίγο κάτσαμε εκεί να περιμένουμε το χορνετάκια και μάγκα στάξαμε, έτσι. Αλλά με το που βάλεις την πρώτη και φύγεις, αλλάζουν όλα. Γεια σου όμορφη Θήβα. Ήρθαμε και Θήβα. Κάνουμε tour σε όλα της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, σε όλα τα μέρη. Λίγο-λίγο και σιγά-σιγά ανοιγόμαστε, πάμε πιο μακριά. Πάμε και μια αγαπημένη Σαλόνικα κάποια στιγμή, απαραίτητο. Τι είναι Μιτσάρα, σου φύγανε οι πυκολατίδες, τι έχεις πάθει? Άρε Μιτσάρα, έχεις τρελαθεί. Ωραίο βίντεο θα βγει σήμερα, πολύ ωραίο βίντεο. Κάτι διαφορετικό, συνήθως πάμε εκεί γύρω γύρω κοντά κοντά. Σήμερα είμαστε πιο μακριά, είναι ξέρω εγώ μια ώρα και δρόμος, μια μισή, δύο, δεν ξέρω. Θα δείξει, κάνα 140-150 χιλιόμετρα. Έλα ο πλοηγός μας εδώ, Γιαννάρας πλοηγός. Λάστιχα βλέπω εδώ ετοιμάζει. Από εδώ αρχίζει ο πόλεμος.
Πήγαμε στα χωριουδάκια εδώ τα ωραία, κατευθυνόμαστε για παραλία Σαράντι. Ήδη μυρίζει η θάλασσα. Πώς το είπα, λίγο ήλιο, λίγο θάλασσα και το μοτόρι μου. Εύκολη διαδρομή, πολύ ωραία διαδρομή, μάγκες μου. Και από εδώ, σε λίγο θα φτάσουμε να δούμε και την παραλία, να δούμε τι λέει. Πάντως, σαν δρόμος ήταν πολύ ωραίος, το καταυχαριστηθήκαμε. Δυνατός μπροστά ο Γιαννάρας, πολύ δυνατός, πολεμιστής. Εντάξει, την έχει καιρό την μπούσα από ό,τι ξέρω. Αλλά αυτό είναι το ωραίο, ότι μαθαίνεις και εσύ κάποια πράγματα από τους δυνατούς. Το θέμα είναι να αποδέχεσαι τον δυνατό και να μαθαίνεις από αυτόν. Να μην βγαίνουν κόμπλεξοι εγωισμοί και το μόνο που σε νοιάζει να δείξεις τι είσαι. Όχι. Άκου έναν, είναι πιο έμπειρο. Πάντοτε θα σε βοηθήσει, πάντα μετράει. Η θέα είναι απίστευτη, πάρα πολύ ωραία. Παραλία Σαράντι, χωριό Σαράντι, φτάσαμε. Πολύ ωραία, φαίνεται και εδώ. Να το καταγράψουμε αυτό. Ναι, έχει μείνει από βενζίνα, όντως. Όλα τα λάνια εδώ, τον φέρνουνε πατάκι. Συμβαίνουν και αυτά. Μικρό ρεζερβουάρ έχει το SM. Είμαστε μηχανόβια παρέα, λάνια, μην το ξεχνάτε ποτέ. Ό,τι και να γίνει, είμαστε ένα. Βλέπετε εδώ πέρα, συνοδεία όλοι μαζί. Να τον πάμε στο πρώτο βενζινάδικο. Να φουλάρει. Ρε καμικάζι, πρέπει να έχεις τέτοιο μπετόνι όπως έχουν τα τζιπάκια, να κουβαλάς μαζί σου. Όλα τα φιλαράκια εδώ, άρε τα κάπα, τα εργαλεία. Πάμε λίγο να δούμε την μεταφορά. Χαμός. Έλα, Τζόκερ, γράφεις και εσύ, λες τα δικά σου, ε! Το θέμα είναι που είναι το πρώτο βενζινάδικο τώρα. Γιατί δεν είναι και εύκολο αυτό που κάνει εδώ ο Μιτσάρας. Εδώ βλέπουμε CBR Hota σε μεταφορά του BMW του Motard. Του επεισοδιακού BMW Motard. Πιστεύω να σας αρέσει για αυτή η βιντεάρα. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό το βίντεο.
η μηχανόβια παρέα στο, που πάει η παραλία, στην παραλία Σαράντι. Είναι κάτι άλλο. Χαμός. Αλάνια μου, να είμαστε καλά, να είμαστε πάντα όρθιοι. Εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να βλέπετε τα βιντεάκια μου. Ένα like αν σας άρεσε το βιντεάκι. Και φυσικά το σχολιάκι σας. Να ξέρετε τα σχόλια τα διαβάζω όλα, απαντάω στα περισσότερα. Γουστάρω την παρεούλα που κάνουμε, το ξέρετε. Είμαστε πλέον πολύ καλοί φίλοι, όλοι μεταξύ μας, μέσα στο κανάλι. Γουστάρω το κοινό, έχουμε ένα τέλειο κοινό. Αυτά, Αλάνια μου, να είμαστε καλά, πάντα όρθιοι, να προσέχουμε, να έχουμε το νου μας. Εξοπλισμό, όπως τα έχουμε πει. Πλανάρα, ο Γιαννάρας ήτανε. Όπο πλανάρα. Ωρε μάγκα, τι έκανε. Τι να λέμε ρε παιδιά. Τελικά στο motovlog πάντα έχεις κάτι απρόπτο.